Έφερα την Άνοιξη. Καλημέρα. Καλημέρα. Γι' αυτό είμαι εγώ εδώ. Υπερκομψωτάτη. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Λοιπόν, έχουμε πολλά σήμερα, οπότε ξεκινάω κατευθείαν. Έχει κάποιο μάτς σήμερα που να με απασχολεί ιδιαίτερα? Μου κάθε Κυριακή έχει μάτς. Μέχρι να σφυριχτεί η λήξη του πρωταθλήματος. Θα έχει. Δεν θέλω να έχεις φρούδες ελπίδες. Λοιπόν. Ετοιμάσου, αφούμε και απόψε. Έτσι, συνέχεια έχει. Έτσι, κάθε Κυριακή πρέπει να την έλθει και βγαίνουμε. Και πολλά στη συνέχεια και όλος ο μήνας, λοιπόν, που μας έρχεται. Εμείς θα ξεκινήσουμε με ποδόσφαιρο. Χθες είχαμε την έκτη αγωνιστική των play-out και κομβικό ρόλο σε αυτήν έπαιξε ο φαινομενικά πιο αδιάφορος, δηλαδή ο υποβιβασμένος Πας Γιάννινα. Γιατί κέρδισε με 3-2 την Κηφισιά μέσα στην Κεσαριανή και την παρέσυρε μαζί του στην δεύτερη κατηγορία. Βλέπεις ότι δεν πρέπει ποτέ να προεξοφλείς τα αποτελέσματα. Θεωρητικά θα έλεγε κάποιος ότι δεν θα προσπαθούσε ο Πας Γιάννινα. Παρ' όλα αυτά πήρε ένα τεράστιο. Λέει να διάφορος, δεν είναι. Ακριβώς. Να δούμε τα αποτελέσματα λοιπόν τα χθεσινά. Αστέρας Τρίπολης Όφη 1-1. Βόλος Πανσεραϊκός 1-0. Κηφισιά Πας Γιάννινα 2-3, όπως είπαμε. Και Πανετολικός Ατρόμητος 1-0. Σήμερα τώρα έχουμε την 8η αγωνιστική των play-off. Τρία είναι τα παιχνίδια που έχουμε. Ολυμπιακός Λαμίας στις 5, ΠΑΟΚ ΑΕΚ στις 7:30, Παναθηναϊκός Άρης στις 8:30. Θυμίζω, πρώτη η ΑΕΚ 75 βαθμούς, Παναθηναϊκός έχει 71, ακολουθούν ΠΑΟΚ με 68 και Ολυμπιακός με 67 βαθμούς. Πάμε τώρα στο διεθνές ποδόσφαιρο. Θα δούμε ένα παιχνίδι από την αντίπαλο του Ολυμπιακού στο Conference League, την Aston Villa, η οποία στραβοπάτησε χθες στην έδρα της. Ήρθε ισόπαλη 2-2 με την Chelsea στο Villa Park, αν και προηγήθηκε με 2 γκολ διαφορά χάρη στο αυτογκολ του Κουκουρέγια στο 4, αλλά και το τέρμα του Rodgers στο 42ο λεπτό. Τώρα, αυτό που έχει σημασία σε αυτό το παιχνίδι ήταν ότι ο Unai Emery είδε τον Tielemans να αποχωρεί τραυματίας και όπως όλα δείχνουν δεν θα παίξει στο παιχνίδι της Πέμπτης κόντρα στον Ολυμπιακό. Είναι σημαντική απουσία αυτή. Ενώ στην ανάπαυλα αποχώρησε, έγινε αναγκαστική αλλαγή και ο τερματοφύλακας της Άστον Βίλα, ο Μαρτίνες, λόγω τραυματισμού. Βέβαια, εκείνος ήταν τιμωρημένος, οπότε δεν θα έπαιζε έτσι κι αλλιώς, αλλά ενδέχεται να χάσει και τον επαναληπτικό. Οι μπλε, είδαμε, ισοφάρισαν με Μαντουέκε και Γκάλαχαρ, ενώ βρήκανε και στο τελευταίο λεπτό γκολ, όμως ακυρώθηκε μέσω VAR, οπότε ήρθε το τελικό 2-2. Πάμε τώρα στο DEF Champions League. Τι είναι? Είναι η κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση της UEFA για το ποδόσφαιρο κοφών. Μάλιστα, διοργανώθηκε εδώ στη χώρα μας. Είναι κάτι σαν το Champions League. Ξέρουμε με Real Madrid και Manchester City, αλλά στον αθλητισμό κοφών. Η διοργάνωση έγινε στη χώρα μας. Συγκεκριμένα, ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαχμένης υπό την αιγίδα της ΕΠΟ διοργάνωσε την κορυφαία αυτή διοργάνωση. Και νικήτρια ήταν η ελληνική ομάδα, ήταν ο Παναρκαδικός Αθλητικός Όμιλος Κοφών Μοριάς. Πόσο όμορφο. Μάλιστα, αυτό, πόσο τελικός, ήταν τελείως ελληνική υπόθεση. Ναι. 11 ποδοσφαιρικές ομάδες από όλη την Ευρώπη συμμετείχαν. Ο Παναθλητικός Όμιλος Κοφών και ο Παναρκαδικός ήταν εκείνοι που παίξαν στον τελικό. Τελικά η ομάδα από την Τρίπολη το σήκωσε το βαρύτιμο τρόπο για πρώτη φορά και όλες στην ιστορία της και βρέθηκε κόσμος. Πάρα πολύ ωραία η εικόνα να τους παρακολουθήσει. Μπράβο. Καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο είναι να παίζεις ποδόσφαιρο ενώ δεν ακούς έτσι. Και όπως βλέπουμε, τα γκολ είναι κανονικότατα, θεαματικότατα και όλο το ποδόσφαιρο κοφών είναι κανονικό ποδόσφαιρο. Ακριβώς. Να μην έχει κανένας κάποια τέτοια αμφιβολία. Και αυτά να πούμε ότι τα βλέπουμε μόνο στο Open. Έτσι, να ευλογήσουμε λίγο τα γένια μας. Αλλά αυτή είναι αλήθεια. Λοιπόν, πάμε τώρα στην κοπηλασία και σε δύο φοβερές κοριτσάρες εδώ. Η Ζωή Φίτσιου και η Μιλένα Κοντού για δεύτερο συνεχόμενο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κατάφεραν χθες στην Ουγγαρία να ανέβουν στο βάθρο, στο δεύτερο σκαλί του βάθρου. Κατέκτησαν το ασημένιο μετάλλιο στο διπλό σκύφελα Βαρών, έμειναν πίσω μόνο από το πλήρωμα της Ρουμανίας. Είναι φοβερές οι δύο πρωταθλήτριες, 24 και 18 ετών. Έδειξαν ότι είναι πανέτοιμες να διεκδικήσουν και την πρόκρισή τους στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Έχουν την τελική προολυμπιακή ρεγκάτα στη Λουκέρνη στα μέσα Μαΐου και εκεί θέλουν να πάρουν το εισιτήριο για το Παρίσι. Να πούμε ότι ο χρυσός μας Ολυμπιονίκης, ο Στέφανος Ντούσκος, σήμερα στις 3 πέφτει στη μάχη στον τελικό για να διεκδικήσει το τρίτο του μετάλλιο σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Με το καλό. Καλή επιτυχία στον Στέφανο, ευχηθούμε. Πάμε τώρα στο βόλεϊ γυναικών, γιατί ο Παναθηναϊκός με μια φοβερή ανατροπή έσπασε για δεύτερη φορά την έδρα του Ολυμπιακού, επικράτησε στο πέμπτο παιχνίδι με 3-2 σετ και πανηγύρισε το τρίτο διαδοχικό και 26ο πρωτάθλημα της ιστορίας του. Όπως καταλαβαίνουμε, η στέψη δεν μπορούσε να γίνει μέσα στο Ρέντι στην αντίπαλη έδρα, αλλά μεταφέρθηκε. 12 η ώρα τα ξημερώματα είναι αυτό που βλέπετε. Στον τάφο του Ινδού, στη Λεωφόρο, εκεί σήκωσαν το τρόπαιο οι παίκτριες του Παναθηναϊκού.
Παναθηναϊκού, οι πρωταθλήτριες βόλεϊ του Παναθηναϊκού και το αφιέρωσαν, όπως βλέπει και, όπως βλέπουμε και λέει και το πανό, στην αδικοχαμένη Ρούξη Ντουμιτρέσκου που έφυγε από τη ζωή, εμβληματική αρχηγός του Παναθηναϊκού στο βόλεϊ. Και είναι φοβερό έτσι, 12 η ώρα να γεμίζει γήπεδο στη Λεωφόρο, αλλά αυτή είναι η αγάπη των φιλάθλων προς την ομάδα τους. Πάμε τώρα στο handball, γιατί είχαμε μια ιστορική πρόκριση του Ολυμπιακού στον τελικό του EHF European Cup για πρώτη φορά. Οι Ερυθρόλευκοι μετά το 28-28 της Βουδαπέστης επικράτησαν χθες στην Ηλιούπολη με 39-32 της Φερεντσβάρος και έκλεισαν θέση έτσι για τον μεγάλο τελικό τον Μάιο. Θα διεκδικήσουν το πρώτο ευρωπαϊκό τρόπαιο της ιστορίας τους. Στον τελικό θα βρουν είτε την Βαλούρα από την Ισλανδία, είτε την Minor Baia Mare από την Ρουμανία. Η πρώτη είναι το μεγαλύτερο φαβορί γιατί έχει κερδίσει άντα το πρώτο παιχνίδι και όπως καταλαβαίνουμε κάθε πρόκριση ελληνικής ομάδας σε ευρωπαϊκό τελικό μεγαλώνει τον ελληνικό αθλητισμό διεθνώς. Θα πάμε τώρα στο τένις. Εντάξει, αυτή και αν μεγαλώνει τον ελληνικό αθλητισμό διεθνώς. Η Μαρία Σάκαρη συνεχίζει ακάθεκτη την πορεία της στο Madrid Open. Χωρίς να κοπιάσει, πέρασε στις 16 του θεσμού. Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια επικράτησε με 2-0 σετ 6-1-6-3 της Sloane Stephens. Τσέκαρε έτσι το εισιτήριό της για τη συνέχεια. Εκεί θα αντιμετωπίσει την Βραζιλιάνα Haddad Maia. Είναι νούμερο 14 του κόσμου. Νομίζω ότι βρίσκεται σε πολύ καλή φόρμα η Μαρία και δεν θα συναντήσει κάποιο πρόβλημα να προχωρήσει και στη συνέχεια. Τώρα θα πάμε στο μπάσκετ και στο μοναδικό χθεσινό παιχνίδι της μπάσκετ που είχε ενδιαφέρον ήταν αυτό ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και το Μαρούσι. Ο Δικέφαλος κατάφερε να νικήσει με 77-62 με μεγάλο πρωταγωνιστή, τον Πόρτερ, ο οποίος έκανε για άλλη μια φορά πράγματα παίξεις, και θάματα. Εντάξει, πρώην NBA'er με τεράστια... Και πιτσιρικά ακόμα, αλλά με εντάξει. Και πάρα πολλά παιχνίδια. Απλά έχουμε πει τα εξωαγωνιστικά είναι αυτά που τον στέλνει. Αν αυτό το παιδί βρει τον εαυτό του πάλι, το πραγματικό του εαυτό και τον. Είναι εκπληκτικό. Πρέπει λίγο να φτιάξει τα προβλήματα που έχει και με τον νόμο και με τη συμπεριφορά του και με όλα αυτά. Αλλιώς, σαν παίκτη, αν κοιτάξουμε καθαρά την αθλητική του αξία, είναι κορυφαίος. Άγγιξε το triple-double, 22 πόντους, 12 rebound και 8 assist. Ο ΠΑΟΚ πήρε το τελευταίο εισιτήριο για τα play-off. Θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό. Και τώρα θα κλείσουμε έτσι με λίγο καλοκαίρι, λίγο Ρόδο. Λίγο ωραίες εικόνες, γιατί σε ένα μεγάλο δρομικό πάρτι εξελίχθηκε ο ένατος διεθνής Μαραθώνιος Ρόδου, πραγματοποιήθηκε για άλλη μια χρονιά με τεράστια επιτυχία. Περισσότεροι από 3.800 δρομείς κάθε ηλικίας από 52 διαφορετικές χώρες συμμετείχαν σε όλες τις διαδρομές. Ρεκόρ είχαμε στην κλασική απόσταση. Πέτυχε ο Κενιάτης Κούργκατ Κίπτο Μόζες με 2:16.08. Είναι ένας από τους καλύτερους χρόνους που έχουν γίνει σε μαραθώνιο στη χώρα μας. Ξεχωριστή αυτό να τρέχεις έτσι και να έχεις τη θάλασσα από δίπλα το πράσινο, το οποίο έτσι τρέχω κι εγώ, μάλλον. Δηλαδή από εδώ μέχρι εκεί. Αλλά δεν έχει σημασία. Κάνω την προσπάθεια. Πολύ καταπληκτικό. Να σας πω ότι ήταν και ο νικητής του αυθεντικού. Μα τι φοβερή, Η κυρία είναι η πρωταθλήτρια της καρδιάς μας. Έτσι. Τι θα ήμασταν εμείς αν ήμασταν εκεί. Ο Παναγιώτης Καραΐσκος ήταν και ο νικητής του μαραθωνίου. Έδωσε και αυτό το παρόν. Θα έτρωγε ο Σπύρος και εμείς κερκίδα. Ναι, θα έτρωγε ο Σπύρος και εσύ κερκίδα. Κάτι δεν ακούσει καλά, δεν είναι. Θα έτρωγε. Θα έτρωγε. Ό,τι θες τώρα, ό,τι ακούγεται αυτή σου. Εμείς πήρα όπου και να πας. Και εδώ να τρέξει από εδώ σε εκεί, θα έρθουμε να κάνουμε μια και τρέξει στην Πεντέλη τώρα, θα τον δώσω στεγνά. Για πες. Εκτός αν λέει, αν μου έχει πει ψέματα. Όποιος τον έχει δει στην Πεντέλη να τρέχει, Facebook τώρα μαζί. Με ελληνικούς χαρακτήρες, επιβεβαιώστε, δεν τον πιστεύω. Βίντεο από το παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν έχεις πει ότι πας και τρέχεις. Last year. Δεν τον έχει δει κανείς από εκεί τώρα. Τρέχει μόνο. Πάει στη Ρόδο. Στο σπίτι του, έτσι. Με το πνεύμα φεύγει. Όχι, Σπύρο, όπου και να πας, εμείς θα έρθουμε κερκίδα και θα είμαστε σαν την κυρία εκεί έτσι και θα φανάζουμε για σένα. Εγώ πάντως πάω για περπάτημα στον Ημιτό. Έτσι. Εμείς είμαστε του Βάδιν, γιατί είμαστε τις Αντιγόνες Τρισμπιώτητες. Μπράβο, ρε, Αλβιορίστη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά, να είσαι καλά.